Γεια σας, καλώς ήρθατε στο συνταγές365.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε εύκολο σουφλέ με ψωμί του τόστ. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 14 φέτες ψωμί του τόστ, 8 φέτες ζαμπόν, 150 γραμμάρια κεφαλοτήρι, 150 γραμμάρια γκούντα, 1 λίτρο γάλα, 4 αυγά και λίγο βούτυρο. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάχνουμε το σουφλέ μας. Παίρνουμε πρώτα τις φέτες από το ψωμί του τόστ και κόβουμε την κόρα. Αλείφουμε στη συνέχεια με βούτυρο την κάθε φέτα και την τοποθετούμε στο ταψί. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και like στο βίντεο. Επίσης, πατώντας την καμπάνα, θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο. Σας ευχαριστούμε. Όταν τελειώσουμε, πασπαλίζουμε από πάνω το γκούντα, το ζαμπόν που έχουμε ψιλοκόψει, και το κεφαλοτήρι. Όταν τελειώσουμε την πρώτη στρώση, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για τη δεύτερη στρώση. Αλείφουμε λοιπόν τις φέτες του ψωμιού με βιτάμ. Πασπαλίζουμε με το γκούντα. Το σαμπόν, το ψιλοκομμένο. Και το κεφαλοτήρι.
όταν τελειώσουμε, το αφήνουμε στην άκρη και σε ένα μπολ ρίχνουμε το γάλα και ένα-ένα τα αυγά. Χτυπάμε πάρα πολύ καλά με το μίξερ για να γίνουμε ένα ενιαίο μείγμα τα υλικά μας και αν θέλουμε, μέσα σε αυτό το μείγμα μπορούμε να ρίξουμε και λίγο πιπέρι. Όταν είναι έτοιμα, περιχύνουμε στο ταψί μας το μείγμα που έχουμε φτιάξει και το στρώνουμε πολύ απαλά με μία μαρίζα. Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και το βάζουμε για 2 ώρες μέσα στο ψυγείο. Όταν περάσουν οι 2 ώρες που έχουμε βάλει το ταψί μας στο ψυγείο, προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 180 βαθμούς, αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο που έχουμε βάλει από πάνω και βάζουμε μέσα το ταψί. Ψήνουμε για 30 περίπου λεπτά ανάλογα το φούρνο, μόλις πάρει δηλαδή ένα όμορφο χρυσοκάστανο χρώμα. Όταν περάσει και ο χρόνος ψησίματος, το φαγητό μας είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, μία κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε.